Πάμε στην Μυτιλίνη να μας πει ο Γιάννης τι γίνεται εκεί στα παράλια της Λέσβου. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα από την Αθήνα. Λέγοντας ότι πρώτα απ' όλα εδώ οι κάτοικοι που βρίσκονται απέναντι από τις τουρκικές ακτές, οι αιγιοπελεγίτες δηλαδή, δεν έχουν καμία ανησυχία για όσα συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο. Επίσης και οι Τούρκοι απλοί πολίτες, γιατί βρέθηκα πριν από λίγες μέρες για ρεπορτάζ στην Τουρκία, στο Αϊβαλί και στη Σμύρνη, δεν παρακολουθούν καθόλου τα τεκτενόμενα σε πολιτικό επίπεδο. Είναι εφηλήσιοι άνθρωποι, θέλουν να έχουν ειρήνη μεταξύ των δύο λαών, να υπάρχει ειρήνη μεταξύ των δύο λαών. Πάμε τώρα για τις ροές. Θα πρέπει να σας πω ότι καθημερινά και να ξεχωρίσουμε ποιες λέμε ροές και ποιες δεν είναι οι πραγματικές ροές. Όταν λέμε ροές, ας πούμε, εννοούμε ότι επιχειρούν να περάσουν εδώ στις ακτές των νησιών του Αιγαίου που βρίσκονται απέναντι στις τουρκικές ακτές. Καθημερινά λοιπόν έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις, δηλαδή Τούρκοι δουλεύονται, προσπαθούν να στείλουν βάρκες με ελαφρομετανάστες, μετανάστες αν θέλετε, εδώ στις ακτές των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Γίνονται όμως αποτροπές. Το λιμενικό σώμα, οι άνθρωποι του λιμενικού σώματος διαχειρίζονται πάρα πολύ καλά το ρόλο που τους έχει αποδοθεί και έτσι δεν περνάνε, τουλάχιστον εδώ στη Λέσβο. Είχαμε βεβαίως το προχθεσινό παράδειγμα στην Χίο που ένα σκάφος με 400, μια βάρκα σκάφος, τέλος πάντων, πλωτά φέρετρα τα λέω εγώ, με 400 μετανάστες οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν. Αλλά εδώ υπάρχει τέλεια φύλαξη, υπάρχουν επιτηρικά σημεία με διόπτες που παρακολουθούν σε 24ωρη βάση απέναντι όταν πάει να ξεκινήσει μια βάρκα με μετανάστες. Ναι. Ειδοποιείται αμέσως το λιμενικό, σπέβδει κοντά, προειδοποιητικά τους καλεί να φύγουν πίσω. Παράλληλα ενημερώνει την Τουρκία από το φυλακή, οι οποίοι άλλοτε ακούν, προσέξτε, άλλοτε ακούν, άλλοτε δεν άλλοτε ακούν επίτηδες. Ναι. Αν δεν έρθει η τουρκική ακτεωρός να τους πάρει πίσω, να τους συλλάβει, να τους μαζέψει, τότε ρίχνουν προειδοποιητικές βολές στον αέρα εννοείται και αναγκάζονται οι μετανάστες να επιστρέψουν. Μάλιστα Γιάννη, ευχαριστώ. Αυτή είναι η εικόνα τουλάχιστον εδώ στη Λέσβο. Να είσαι καλά Γιάννη, σε καλημερίζουμε.